Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο Ήλιος εν μου τη δύση αυτού έχουν πόδος και γίνεται μου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE ψυχή μου, Κύριε, δόξα Τη. Ειρήνης, Κύριε, δεϊκόμεν. Κύριε, ελεήξω. Επιθάνωσε την ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κύριου δεϊκόμεν. Κύριε, ελεήξω. Παίρνεις ειρήνης του σύμπαντος κόσμες, τα θεία των Αγίων του Θεού εκκλησιών και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊκόμεν. Κύριου δεϊκόμεν. Κύριε, ελεήξω. Λαγούτο των ελεήξων και διαφυλακημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία. Εισακούσον μου, Κύριε, και δόξα Ελέησε όλ μου, εν το και υποστήσετε ότι παρασύ ο ήλος μου αγάπη από τις γης εκείνων μεταδεμένος λόγε θες του ότου είχε εσύ εστώσον ημάς να του εθελούντας καρμονικός διανύμη και σεβασμίον. Έλυσεν η ψυχή μου επί τον Κύριο που το θεσβήτη ηλία πυρήνω άρματι. Είναι εκπομπούμενος έδιπον τον ουρανό διηθέτης και νοπρεπός. Τη γης του μη βρέχει εμπές και ζηλωθεί ο πυρπολιθής Ελισέον δε πλησάς της μιλωτής επιδόση διπλήσω φε ηλίου εν Θεού χάριτο. Καταφλέγομαι
Παρθένος έτεκες και Παρθένος έμεινας. Και λέει σε ημάς,
επισκόπων τρίτης των θαυματουργών και φάρτο των ευρυκδιαλαψάν των Αγίων, των Αγίων και Δικαίου Θεοφατώρων Ιωαννίν και Άννης, του Αγίου Εδόξου Προφήτου Ηλίου Θεσπίτου και Τριβλήμιν Επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω την δέξη ημών. Τόνισε ειν την άφεση των παρακτωμάτων ημών σώζοντας φυκάς ημώνος αγαθός και φιλάνθρωπο. Απατρίγε, Δίο και
Αλλά είσαι μας από του πονηρού. Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο έσσερκος άγγελος των προφητών ηχνητής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας Ροένος, ως ελεύθερους καθαρίζει. Πάνος απόκρυφων και αγγέλης άγνωστο μυστήριο, δια σου Θεωτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός εν ασυχήτω ενός εισαρκούμενο, και σταυρών εκουσίως υπερημών καταδεξάμενος, Θεού Αναστήσας των πρωτόγραφων, έσωσεν εκ θανάτου τα ψυχάσιμων. Σήμερα ο νεορταζομένου Αγίου Ιού, αγαπητοί μου αδελφοί, ακούσαμε αυτή τη μικρή φράση, η οποία εκφράζει την αγωνία του ανθρώπου μέσα στο ρούχο της ιστορίας, πώς μπορεί κάτι το οποίο αλλοιώνεται να παραμείνει αναλύωτο, ακρεφνές και ιστοδυνικές. Κρούει ίσως ο προφήτης τον κόδωνα του κινδύνου. Και ποιος δεν θα ήθελε όμως να γνωρίσει το μέλλον του, αφού πολλές προσπάθειες γίνονται από πολλούς ώστε να κατακτήσουν το δικό τους προσωπικό μέλλον. Το μέλλον το οποίο ίσως ακουμπάει επάνω στο προσωπικό συμφέρον. Ο προφητικός λοιπόν άνθρωπος λειτουργεί προς το όφελος της κοινωνίας και των πολλών, σε αντίθεση με τον ιδιωτελή χαρακτήρα, ο οποίος ασχολείται μόνο για τη δική του πρόοδο. Έτσι, μέσα στις κοινωνίες προκύπτουν προφήτες και ειδικότερα μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι το βάρος των περιστάσεων και αξιοποιώντας την θεολογική και ευρύτερη γνώση, μπορούν να προσφέρουν ειλικρινείς προτάσεις προόδου της κοινωνίας μας. Όπως και ο προφήτης Ηλίας και όπως οι μεγάλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, οπωσδήποτε θέλουμε το μέλλον να είναι ευδίωτο. Όταν όμως παρατηρούμε ότι δυστυχώς το παρόν είναι λίγο δυσίωνο, τότε αμφιβάλλουμε και για το μέλλον. Αυτή είναι η αμφιβολία όμως να μην προκαλεί φόβο ούτε ανησυχία, αλλά ερωτηματικά για εξέλιξη και προκοπή. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους σας. Μεταφέροντας τις αρχιερατικές ευχές του Σεβασμιωτάς Μητροπολίτου μας Τρίκης Γαρνιδιού και φίλης κυρίου Χρυσοστόμου, να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αμήν. Σήμερα το βράδυ, η ώρα 10 με 12, η Ιερά Αγρυπνία και αύριο το πρωί, 7 με 10, όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η αγκαλιά θα φτιάξει πάντα σημάς. Η αρτοκρασία θα μοιραστεί από τις πλαϊνές εξόδους. Θα μπορούσα να ακούσω τις ευχές από τους δύο για να κλείσουμε έτσι το βίντεο, κύριε Βολογράτζο. Χρόνια πολλά. Ευλογημένα, με υγεία. Κύριε Ζώδα. Χρόνια πολλά και δημιουργικά σε όλους τις οικογένειές μας. Έχουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, με υγεία για όλους.